Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ορίσατε στην εκπομπή Παρασκήνιο, Τετάρτη σήμερα εδώ στη Digital TV. Και σήμερα μαζί μας έχουμε ένα άνθρωπο ο οποίος ζει κυριολεκτικά το γεσί στο πετσί του. Τον κύριο Μίλτο Μιλτιάδους. Κύριε Μιλτιάδους, καλώς ορίσατε. Καλησπέρα κύριε Σαγκάρη, καλώς σας βρήκα. Και να εξηγήσω, επιτρέψτε μου αγαπητέ Μίλτο, να εξηγήσω στους τηλεθεατές μας γιατί ζείτε το γεσί από πολύ κοντά. Και από μέσα και από εκτός. Και εννοώ ότι ένα, είσαι πρόεδρος του Παγκύπριου Αντιανεμικού Συνδέσμου. Δύο, είσαι αντιπρόεδρος Παγκύπριας Συμμαχίας Σπανίων Παθήσεων. Τρία, είσαι μέλος της Ομοσπονδίας Ασθενών Κύπρου, του Διοικητικού Συμβουλίου. Τέσσερα, είσαι μέλος στον ΟΑΗ, στο ΔΣ του ΟΑΗ, εκπροσωπώντας τους ασθενείς. Και πέντε, είσαι μέλος Εθνικής Επιτροπής Θαλασσιμίας. Οπότε είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος κυριολεκτικά ζει το γεσί και από την έξω πλευρά ως ασθενής, αλλά και από την μέσα πλευρά στις όλες τις διαβουλεύσεις στα του γεσί. Οπότε, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλά αντιληφθήκατε ότι σήμερα θέμα μας θα είναι το γεσί. Και επιτρέψτε μου έτσι να πω λίγο τη θεματική μας, τι θα δούμε. Θα μιλήσουμε για την αρχιτεκτονική του συστήματος υγείας, τη βιωσιμότητα, τα προβλήματα, το όραμα, τι γεσί θέλουμε την επόμενη μέρα και βεβαίως θα δούμε και το θέμα της θαλασσεμίας, τα δεδομένα στην Κύπρο και οι προκλήσεις. Κύριε Μιλτιάδους, είστε παράλληλα δάσκαλο, να το πω. Βεβαίως. Κατ' επάγγελμα εκπαιδευτικός της Δημοτικής Εκπαίδευσης και παράλληλα όλα αυτά τα οποία αναφέρατε. Πρωτίστως θα έλεγα, αν έπρεπε να δώσω δύο χαρακτηριστικά στον εαυτό μου, το ένα θα ήταν εκπαιδευτικός και το άλλο άτομο με θαλασσεμία. Θαλασσεμία, αν και το κύριο θέμα μας σήμερα είναι το γεσί, όπως αναφέρατε, είναι ένα από τα χαρακτηριστικά που ένα χρόνιο πάσχονταν τον συντροφεύει σε όλη του τη ζωή. Mm-hmm. Είναι από τα πράγματα που παίρνει μαζί του και είναι ένα από τα πράγματα που τον κάνουν να σκέφτεται και να αποφασίζει με τον τρόπο που αποφασίζει και δράσει στην καθημερινότητα του. Άρα παίζει σημαντικό ρόλο στην όλη στάση που έναν άτομο έχει απέναντι σε αυτό που ονομάζουμε σύστημα υγείας. Εγώ θα έλεγα παράλληλα πέραν από τα του γεσί έτσι εισαγωγικά ότι το σχολείο στο οποίο βρίσκεστε είναι πάρα πολύ τυχερό διότι γνωρίζω τις απόψεις σας για τις εκπαίδευσεις και μέσα από συζητήσεις που είχαμε και μεταξύ μας αλλά και με άλλο κόσμο κυρίως στο Twitter για το θέμα της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης αλλά και για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζετε διάφορα εκπαιδευτικά θέματα και ζητήματα και πραγματικά είναι τιμή για την Κύπρο αλλά και για τον τόπο να έχει τέτοιους εκπαιδευτικούς σαν εσάς. Οπότε πάμε στο γεσί. Γιατί γεσί? Σε πολλές περιπτώσεις είδαμε αναρτήσεις σας κύριε Μιλτιάδου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που στήριζαν και στηρίζουν αυτό που ονομάζουμε γεσί. Εσείς όπως είπατε και προηγουμένως είστε ένας άνθρωπος με μια χρόνια πάθηση και ούτως ή άλλως λαμβάνατε δωρεάν στήριξη από το κράτος. Οπότε αν κάποιος θα μπορούσε να σκεφτεί γιατί ο Μίλτος ο Μιλτιάδους υποστηρίζει τόσο ένθερμα το γεσί. Μάλιστα. Πολύ καλή ερώτηση και μπορώ να πω ότι την έθεταν και αρκετά άτομα με θαλασσεμία στην αρχή της εφαρμογής του συστήματος, όταν από εκεί που, όπως πολύ σωστά είπατε, δεν πλήρωναν κάτι για τη θεραπεία τους, ξαφνικά βρέθηκαν να πληρώνουν και το γεσί, συν κάποιες συμπληρωμές, συν κάποια άλλα έξοδα τα οποία προσθέθηκαν πάνω στο συνολικό κόστος. Η αλήθεια είναι ότι και εμάς μας προβλημάτισε η στάση που θα κρατούσαμε απέναντι στο γεσί προτού μελετήσουμε τις βασικές αρχές και τη φιλοσοφία. Ουσιαστικά επιβαρυνθήκατε δηλαδή. Και ναι και όχι. Και θα εξηγήσω τι εννοώ. Βρισκόμασταν καταρχήν σε ένα σύστημα υγείας το οποίο καλώς ή κακώς ετοιμαζόταν, βρισκόταν προς το φάσμα της κατάρρευσης. Ένα σύστημα υγείας το οποίο φόρτωνε τα δημόσια νοσηλευτήρια με ένα υπεράριθμο αριθμό ατόμων επισκεπτών, ένα σύστημα στο οποίο οι πληρωμές, αυτές που ονομάζουμε out of pocket, ήταν σε πολύ ψηλά επίπεδα. Mm-hmm. Ένα σύστημα στο οποίο αν ένα άτομο με μια χρόνια πάθηση ήθελε να λαμβάνει ποιοτική φροντίδα, τότε το κόστος της θεραπείας θα ήταν περισσότερο από αυτό το οποίο αναγκαζόμαστε να δώσουμε σήμερα.
Μέσω του ΙΕΣΥ εξασφαλίζονται πολλά πράγματα τα οποία πιθανόν και να τα είχαμε λίγο περιθωριοποιημένα στο παρελθόν ως άτομα με θαλασσίμια. Όπως για παράδειγμα, πρόσβαση σε όλες τις ακτινοδιαγνωστικές εξετάσεις που χρειάζονται. Η πρόσβαση σε όλες τις ειδικότητες των ιατρών. Η σταδιακή ένταξη επίσης των φαρμάκων και των αναλωσίμων, τα οποία μέσα από το σύστημα του ΙΕΣΥ υπάρχει δυνατότητα να έχουμε καλύτερης ποιότητας αναλώσιμα και πρόσβαση σε όλα τα φάρμακα. Mm-hmm. Δυστυχώς, σε αυτά τα πρώτα στάδια της εφαρμογής, αυτό δεν έχει εφαρμοστεί στο βαθμό που θα θέλαμε τουλάχιστον, και είναι και ένα από τα θέματα τα οποία μπορεί να συζητήσουμε και αργότερα. Θα δούμε και στη συνέχεια αυτά. Και βεβαίως η συστηματικοποίηση της θεραπείας, αλλά και πρόσβαση σε έναν ηλεκτρονικό φάκελο, mm-hmm. που για ένα άτομο που είναι διαβίου ασθενής, έχει πολύ πολύ μεγάλη σημασία. Ναι. Ποιοι είναι οι βασικοί πυλώνες της υγείας στην Κύπρο, κύριε Μιλτιάδος? Διότι όταν λέμε ΙΕΣΥ, ο κόσμος αντιλαμβάνεται ένα σύστημα υγείας ολοκληρωμένο, σουλουπωμένο, οργανωμένο. Ποιοι είναι οι βασικοί πυλώνες της υγείας? Αυτό που ονομάζουμε ΙΕΣΥ, κύριε Τσανγκάρη, δεν είναι παρά ένα μέρος του συνόλου των υπηρεσιών υγείας που προσφέρονται. Mm-hmm. Ένα μεγάλο μέρος των υπηρεσιών του συνόλου, φυσικά. Αλλά υπάρχουν και εκτός ΙΕΣΥ υπηρεσίες όπως είναι τα οδοντιατρικά, για παράδειγμα, ναι. όπως είναι η γενετική, τα βοηθήματα ακοής, οι υπηρεσίες δημόσιας υγείας. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα τα οποία δεν ανήκουν σε αυτό που ονομάζουμε ΙΕΣΥ με τον τρόπο που ο νομοθέτης το έχει ετοιμάσει. Άρα, κάποια από τα πράγματα αυτά έχουν παραμείνει στο Υπουργείο Υγείας. Ναι. Και αποτελούν ευθύνη, όπως για παράδειγμα η διαχείριση της πανδημίας. Βλέπουμε ότι όλο το βάρος, αν θέλετε, της πανδημίας πέφτει στους ώμους του Υπουργείου Υγείας. Παρενθετικά, αυτό είναι σωστό ή είναι λάθος? Μιας και αναφερθήκατε στην πανδημία, διότι είναι ένα πελώριο θέμα το οποίο μας ταλαιπωρεί εδώ και 2 χρόνια. Και βλέπουμε όντως πραγματικά, τώρα που το αναφέρεστε, όντως, δηλαδή αποκλειστικός παράγοντας και συντελεστής διαχείρισης αυτής της πανδημίας ήταν και είναι το Υπουργείο Υγείας. Είναι σωστό? Άλλες χώρες αυτό κάνουν? Αυτό δεν μπορεί να είναι λάθος, κύριε Τσανγκάρη. Από την άλλη, διότι η εποπτεία, αν θέλετε, ολόκληρου του συστήματος ανήκει καθηκόντως στο Υπουργείο Υγείας. Από την άλλη, βέβαια, οφείλουμε να πούμε ότι αυτή η όλη διευθέτηση που υπάρχει με το σύστημα υγείας δεν είναι η ιδανική. Η ιδανική διευθέτηση θα ήταν να ενταχθούν όλες οι υπηρεσίες υγείας κάτω από ένα, ας το ονομάσουμε, εθνικό σχέδιο υγείας, mm-hmm. το οποίο θα καλύπτει όλα αυτά τα οποία προανάφερα, αλλά και άλλα, όπως οι στρατηγικές για διάφορες παθήσεις, για παράδειγμα, στρατηγική για τον καρκίνο, για τη θαλασσιμία, καλή ώρα, mm-hmm. Οι επιδοτούμενοι ασθενείς, τα ονομαστικά αιτήματα των φαρμάκων. Όλα αυτά θα μπορούσαν να ενταχθούν κάτω από το Εθνικό Σύστημα Υγείας, το οποίο φυσικά δεν θα είχε το κόστος το οποίο έχει το ΙΕΣΥ. Διότι έχουμε... Θα ήταν πολλαπλάσιο. Πολλαπλάσιο όχι, αλλά θα υπήρχε σίγουρα ένα αυξημένο κόστος, το οποίο mm-hmm. πάλι υπάρχει. Ναι. Αλλά υπάρχει ως προϋπολογισμός, αν θέλετε, του Υπουργείου Υγείας ή ως προϋπολογισμός του Υπουργείου Εργασίας σε κάποιες περιπτώσεις. Ναι. Μιλούμε για παράδειγμα για υπηρεσίες τις οποίες βοήθειες τα οποία δίνει το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης ατόμων με αναπηρία. Υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες το κράτος κάνει πολιτική υγείας μέσω άλλων φορέων πέραν του ΙΕΣΥ. Αυτό είναι κυρίως κάτω από το Υπουργείο Υγείας και κάτω από το Υπουργείο Εργασίας. Mm-hmm. Όλες αυτές οι υπηρεσίες θα μπορούσαν να συμπτυχθούν κάτω από ένα εθνικό σχέδιο υγείας, το οποίο και ως ασθενείς αυτό οραματιζόμαστε. Να σταματήσουμε να χτυπάμε 3, 4, 5 πόρτες κάθε φορά που χρειάζεται να επιτευχθεί κάτι. Τώρα, με φέρνετε σε κάτι άλλο, το οποίο ήταν το μείζο και νομίζω παραμένει ίσως και το μείζο θέμα για το ΙΕΣΥ. Αν θα παραμείνουμε στο μονοασφαλιστικό ή αν θα πάμε στο πολυασφαλιστικό σύστημα υγείας. Και αρχικά, αν θέλετε, πείτε μας έτσι επιγραμματικά τις διαφορές αυτού του συστήματος για να αντιληφθούν και οι τηλεθεατές μας και μετά να μπούμε στα ενδότερα του κάθε συστήματος. Η βασική διαφορά είναι ότι στο πολυασφαλιστικό σύστημα υγείας το κάθε άτομο επιλέγει τον ασφαλιστικό φορέα
ο οποίος θα τον εξυπηρετεί. Ναι. Άρα στο παιχνίδι μπαίνουν ιδιωτικές ασφάλειες. Πρέπει να γνωρίζετε, κύριε Τσανγκάρη, ότι το σύστημα υγείας το οποίο προτάθηκε και σχεδιάστηκε και εφαρμόστηκε στην Κύπρο δεν είναι απόφαση μόνο των εταίρων εδώ στην Κύπρο. Mm-hmm. Είναι ένα μείγμα, αν θέλετε, προτάσεων που έχουν έρθει από διεθνείς οργανισμούς και τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, αλλά και τη Διεθνή Τράπεζα, οι οποίοι μελετώντας τις συνθήκες που επικρατούν στην Κύπρο, έχουν προτείνει το μονοασφαλιστικό. Ναι. Κυριότεροι λόγοι, αν θέλετε, είναι το χαμηλότερο διοικητικό κόστος το οποίο υπάρχει για τη λειτουργία ενός μονοασφαλιστικού συστήματος, το ενιαίο σύστημα πληροφορικής, το οποίο παρέχει τη δυνατότητα διασύνδεσης και με τον ηλεκτρονικό φάκελο όταν ολοκληρωθεί η μεταρρύθμιση, ναι, της ηλεκτρονικής υγείας. Και βεβαίως, λόγω μεγέθους, η εφαρμογή των οικονομιών κλίμακας που αφορούν το μικρό μέγεθος της Κύπρου και επιτρέπουν την καλύτερη, αν θέλετε, εξασφάλιση, την εξασφάλιση καλύτερων τιμών και για τα φάρμακα, για τα αναλώσιμα, για τις υπηρεσίες από τον ασφαλιστικό φορέα. Θα κάνω μια ερώτηση. Τι μας ενοχλεί, για παράδειγμα, αν τώρα κάποιος, κατά μέσο όρο, πληρώνει, ας πούμε, 80 ευρώ το μήνα για εσύ ή 50, τι μας ενοχλεί αν έχουμε και άλλες 4 επιλογές από ιδιώτες, οι οποίοι θα είναι ο ένας 45, ο άλλος 52, ο άλλος 48, για παράδειγμα? Η απάντηση είναι πολύ εύκολη και εδράζεται στην καθεαυτή φιλοσοφία του συστήματος όπως εφαρμόστηκε. Έχει να κάνει με το αλληλέγγυο του συστήματος. Ναι. Το σύστημα έχει σχεδιαστεί ούτως ώστε σε περιόδους που ένα άτομο δεν έχει μεγάλες ανάγκες σε υπηρεσίες υγείας, να συνεισφέρει ένα μικρό σταθερό ποσό, το οποίο όμως θα επωφεληθεί όταν θα υπάρχουν οι μεγάλες ανάγκες. Εάν στην εξίσωση βάλουμε τις ασφαλιστικές εταιρείες, μια από τις παρενέργειες που θα φανεί άμεσα είναι η δυσκολία συμπερίληψης των χρόνιων πασχόντων ή των ατόμων μεγάλης ηλικίας ή των ατόμων που σήμερα, κύριε Τσανγκάρη, ακόμα και ασφάλειες ζωής, εμείς ως χρόνιοι πάσχοντες, δυσκολευόμαστε να κάνουμε. Ναι. Δεν έχει ασφαλιστική εταιρεία που να ασφαλίσει ένα άτομο με θαλασσίμια. Και ο λόγος είναι γιατί είναι προφανής. Υπάρχει αυξημένο ρίσκο. Ναι. Άρα μια ασφαλιστική εταιρεία η οποία θα έχει να ασφαλίσει μόνο το υγιές κομμάτι του πληθυσμού, είναι σαφές ότι μπορεί να δώσει μια καλή τιμή, αν θέλετε, για το ασφαλιστικό προϊόν. Mm-hmm. Αυτό θα φορτώσει και πάλι. Θυμάμαι το επιχείρημα που λεγόταν τότε, κύριε Μιλτιάδου, κατά συζητήσεις, ότι στο τέλος, αν μπαίναμε στο πολυασφαλιστικό, ότι στο τέλος θα έρχονταν οι ιδιώτες να ασφάλιζαν τους τουλάχιστον τώρα υγιείς και θα άφηναν όλους τους υπόλοιπους ανθρώπους που έχουν ανάγκες στην ασφάλιση του κράτους. Έτσι, αλλά ακριβώς. Υπήρχε και η αντιπρόταση τότε, για να λέμε και ο στραβού το δίκαιο, από πλευράς του Δύση, το οποίο ήταν το κόμμα το οποίο υποστήριζε το πολυασφαλιστικό και το είπε και δημόσια, δεν είναι κάτι που είναι μυστικό. Υπήρχε η πρόταση ότι λέει, κύριε, ναι, να βάλουμε τις ασφάλειες μέσα, αλλά εάν υπάρξει έστω και μία καταγγελία ότι οι ασφάλειες απέκλεισαν τον οποιοδήποτε ασθενή, τότε θα αφαιρούνται από το σύστημα. Χωρίς να θέλω να επεκταθώ ιδιαίτερα, βρισκόμαστε σε μια χώρα που οι εποπτικές αρχές σε όλους τους τομείς, κύριε Τσανγκάρη, πάσχουν. Ναι. Και θεωρώ ότι γίνεται εύκολα κατανοητό ότι ένα σύστημα το οποίο θα ξεκινήσει να εφαρμόζεται με την προοπτική του εάν δεν πετύχει αυτή η ρύθμιση βλέπουμε, mm-hmm, θα μας οδηγούσε σε μια κατάσταση που δεν θα ήταν εύκολα αναστρέψει. Θεωρώ ότι στο τέλος της μέρας πάλι θα φορτώναμε τους χρόνιους πάσχοντες στο δημόσιο, με βασικές υπηρεσίες, με αποτέλεσμα να έχουμε ξανά ασθενείς δύο ταχυτήτων. Πιστεύετε ότι ανοίγει η συζήτηση για πολυασφαλιστικό ξανά? Όχι. Όχι. Ειλικρινά, αυτό έχει λήξει οριστικά. Ειλικρινά και έντιμα θεωρώ ότι υπάρχει πια, έχει γίνει κατανοητό από όλες τις πολιτικές δυνάμεις, σε όλους τους πολιτικούς χώρους, ότι η πολιτική συνένεση που χρειάζεται για να εφαρμοστεί το σύστημα υγείας έχει πια επιτευχθεί. Ναι. Φωνές ακούγονται. Φορείς που έχουν συμφέρον στο να γυρίσει το σύστημα σε πολυασφαλιστικό υπάρχουν, ναι, σαφώς. Θεωρώ όμως ότι υπάρχει μια κοινή συνένεση όλων των πολιτικών δυνάμεων και ένας δισταγμός να αγγίξουν ένα τέτοιο θέμα, γιατί γνωρίζουν ότι στο τέλος της ημέρας θα έρθουν κάποια προβλήματα τα οποία θα είναι δύσκολο να εξηγήσω στον κόσμο
γιατί περάσαμε σε ένα πολύ ασφαλιστικό σύστημα. Ναι. Κύριε Μερτιάδος, θυμάμαι στην δεκαετία του 90, όταν μπήκαμε στη Γερμανία για σπουδές. Η Γερμανία είναι δωρεάν η εκπαίδευση και η τριτοβάθμια, όμως έχεις μία υποχρέωση, ότι πρέπει να έχεις ασφάλεια υγείας, δηλαδή να ενταχθείς στο δικό του στο ΓΕΣΥ. Η Γερμανία χρησιμοποιεί το μεικτό σύστημα ΓΕΣΥ, και πολύ ασφαλιστικό και μόνο ασφαλιστικό, είναι κάπως περίεργο. Εν πάση περιπτώσει, εμείς ως φοιτητές πηγαίναμε εκεί, ήταν οι εταιρείες και μας έκαναν τις δικές τους προσφορές, η κάθε μια εταιρεία. Έλα κοντά μου, είναι, ξέρω εγώ, 50 λίρες Κύπρου τότε. Έλα κοντά μου και είναι 45. Αυτό που θέλω να καταλήξω είναι ότι αφού έκανες την ασφάλειά σου, σου έκδιδα μια κάρτα σαν την πιστωτική, την είχες πάντα μαζί σου και μπορούσες να πας σε οποιοδήποτε γιατρό ήθελες, ανά πάσα ώρα, ανά πάσα στιγμή, να χτυπήσεις την πόρτα, να μπεις μέσα, να του πεις: έχω πρόβλημα με το πόδι μου. Εξέτασμε. Την κάρτα μου. Τραβούσε τα λεφτά ή τα περνούσε τα στοιχεία, διότι δεν ήταν πιστωτική κάρτα. Περνούσε τα στοιχεία και πληρωνόταν από το σύστημα. Εμάς, γιατί αυτή η πολυπλοκότητα του ΓΕΣΥ, προσωπικός γιατρός, μετά να πας σε ειδικό γιατρό, να σε παραπέψει σε ειδικό γιατρό, και επιπλέον δεν βρίσκεις ούτε τον ειδικό γιατρό που θέλεις. Γιατί πρέπει να περιμένεις και 2 εβδομάδες μέχρι να βρεις. Αν είσαι τυχερός. Κύριε Σαγκάρη, λίστες αναμονής δυστυχώς υπάρχουν σε όλες τις χώρες. Να το πούμε έτσι από την αρχή. Όντως υπάρχει μια δυσκολία ακόμη στον κόσμο να εξοικειωθεί με τη χρήση του συστήματος και είναι ένα από τα προβλήματα τα οποία επιφέρουν και τις λίστες αναμονής τις οποίες αναφέρεστε. Δηλαδή. Ο Κύπριος πολίτης ακόμη δεν έχει συνηθίσει στην ιδέα του προσωπικού γιατρού. Προσωπικός γιατρός ο οποίος πρέπει να είναι, αν θέλετε, ο φύλακας των διαδικασιών του Γενικού Συστήματος Υγείας. Η πρωτοβάθμια περίθαλψη, η περίθαλψη στο πρώτο, αν θέλετε, στην πρώτη αντίδραση, πρέπει να γίνεται από τον προσωπικό γιατρό. Ναι. Αυτό θα εξασφαλίσει ότι θα γλιτώνουμε, αν θέλετε, από τις επισκέψεις στους ειδικούς και από αυτές τις μεγάλες ουρές, από μεγάλες λίστες αναμονής που υπάρχουν σε μερικές ειδικότητες όντως, σε πολύ μεγάλο βαθμό. Άρα, ένα σημαντικό σημείο είναι ότι χρειάζεται να εκπαιδευτεί ο Κύπριος πολίτης στη χρήση του προσωπικού γιατρού. Να θα το ρωτήσω όμως κάτι πρακτικό. Ναι. Έχεις πρόβλημα με το πόδι. Να πάρω έτσι αυτό το εντελώς αθώο παράδειγμα. Όταν πάρεις τον προσωπικό σου γιατρό τηλέφωνο και να πας να σε δει, ο προσωπικός γιατρός τι να σου πει, αφού πρέπει να σε δει ορθοπαιδικός. Ο προσωπικός γιατρός είναι, αν δεν κάνω λάθος, και υποχρεωτικά παθολόγος, έτσι. Έχει μπορεί να έχουν και συνδυαστικές ειδικότητες. Ναι. Ναι, αλλά κατά κύριο λόγο είναι παθολόγος. Άρα και ο ίδιος θα υποχρεωθεί να σε παραπέμψει σε ορθοπαιδικό ή στον αντίστοιχο ειδικό. Ναι. Ή όχι. Προσέξτε ποια είναι η διαφορά όμως. Ναι. Εάν δώσουμε το δικαίωμα στον προσωπικό γιατρό σε έναν τέτοιο ενδεχόμενο να συνταγογραφήσει μια εξέταση η οποία θα είναι απαραίτητη στον ειδικό που θα πάτε μετά, τότε αυτό σημαίνει ότι θα γλιτώσετε μια επίσκεψη στον ειδικό. Δηλαδή, έχουμε εφαρμόσει κάποιους περιορισμούς στους προσωπικούς γιατρούς, κατ' εμένα λαθασμένους. Πείτε μας γι' αυτό, ναι. Για παράδειγμα, απαγορεύουμε στους προσωπικούς γιατρούς να συνταγογραφήσουν κάποια φάρμακα, κάποιες αναλύσεις σε χρόνιους πάσχοντες που βρίσκονται σε μια ύφεση, ας πούμε, της ασθένειας τους. Ή παραπομπές σε κάποιους γιατρούς. Εάν επιτρέψουμε στους προσωπικούς γιατρούς κάποιες διαδικασίες, αυτόματα θα γλιτώσουμε από ένα αριθμό επισκέψεων στους ειδικούς γιατρούς. Αυτόματα είναι ένα μέτρο αποσυμφόρησης, αν θέλετε, αυτών των προβλημάτων που αναφέρατε πριν. Επίσης γίνονται, κακά είναι τα ψέματα, ο πρώην Υπουργός Υγείας είχε μπει την θεωρία του δωρεάν παγωτού και είναι κάτι που ισχύει σε αυτά τα πρώτα στάδια ενός συστήματος υγείας που ο καθένας νιώθει ότι είναι κάτι το οποίο δικαιούμαι, είναι κάτι το οποίο είναι δωρεάν. Θέλει να το εξαργυρώσει. Θέλει ή να το εξαργυρώσει. Λέει, πληρώνω κάθε μήνα να πάω όσες πιο πολλές φορές με ακριβώς, το παραμικρό να πηγαίνω στο γιατρό. Ή σε πολλές περιπτώσεις με το παραμικρό που νιώθει ότι υπάρχει ένα πρόβλημα, αντί να εμπιστευτεί τον προσωπικό του γιατρό να πάρει μια ανάποψη και μετά να προχωρήσει σε έναν ειδικό, εάν χρειάζεται, είτε παρακάμπτει τον προσωπικό του γιατρό, επίσης ένα θέμα το οποίο έχουμε να αντιμετωπίσουμε, διότι θεωρείται τα 25 ευρώ τα οποία έχει να δώσει για την παράκαμψη δεν είναι ένα σημαντικό ποσό και πάει απευθείας στον ειδικό. Οπότε λίγο το ένα, λίγο το άλλο δημιουργούν μεγάλες λίστες αναμονής που δυστυχώς μαζί με το ότι
Κάποιες ειδικότητες όντως έχουμε ανέλυψη από τους ειδικούς, όπως για παράδειγμα τους ενδοκρινολόγους, που είναι πολύ μειωμένος ο αριθμός στο σύστημα, δημιουργούν όλα αυτά τα προβλήματα. Ως ΟΑΗ, θα σας ρωτήσω, είσαστε μέλος στον ΟΑΗ, μέλος του ΔΣ, λαμβάνετε τις αποφάσεις από πλευράς μεν των ασθενών, αλλά λαμβάνετε κανονικά μέρος της συνεδριάσης και έχετε και δικαίωμα ψήφου, έτσι. Μάλιστα. Πώς βλέπετε αυτό το θέμα να επιλύεται με τις λίστες αναμονής? Κοιτάξτε, λαμβάνονται διάφορα μέτρα από τον ΟΑΗ. Έχει περιοριστεί πρόσφατα ο αριθμός των παραπομπών σε ειδικούς γιατρούς από 3 σε 2. Πέρα από αυτό όμως, κύριε Τσανγκάρη, αντιλαμβάνεστε ότι ο οργανισμός παίρνει αποφάσεις που δεν είναι πάντα αυτό το οποίο θέλουν ή προτάσουν οι ασθενείς. Έχουμε πολλές φορές εισηγηθεί μέτρα όπως για παράδειγμα την επαναφορά του 70-30 στην πληρωμή των προσωπικών γιατρών. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή ο προσωπικός γιατρός αμείβεται με βάση τα άτομα τα οποία έχει εγγεγραμμένα κοντά του. Μάλιστα. Υπάρχουν και υπήρχε ένας σχεδιασμός για να εφαρμόζεται αυτό σε ποσοστό 70% και ένα άλλον 30% να εφαρμόζεται μια αποζημίωση με βάση τις επισκέψεις που γίνονται. Ναι. Οπότε υποχρεωτικά θα επιληθεί, αν θέλετε, ένα πρόβλημα που έχει να κάνει με την ιατρική από του τηλεφώνου ή ποιότητα υπηρεσιών υγείας, η οποία αυτή τη στιγμή χρειάζεται βελτίωση. Ναι. Ένα άλλο θέμα το οποίο είχαμε προτάσουμε συνεχώς και όντως γίνονται κάποιες διαδικασίες για να επιληθεί, είναι το θέμα της επιμόρφωσης των προσωπικών γιατρών. Να στηθούν προγράμματα επιμόρφωσης των προσωπικών γιατρών, γιατί πολλοί από αυτούς είτε ήταν ειδικοί, όπως έχετε αναφέρει, και έχουν μεταφερθεί στην παθολογία. Ακριβώς. Είτε υπάρχουν και περιπτώσεις ατόμων οι οποίοι ήταν ανενεργοί για κάποια χρόνια και επανήλθαν στην ιατρική μέσω του Γενικού Συστήματος Υγείας. Υπάρχουν διάφορες κατηγορίες ανθρώπων οι οποίοι λειτουργούν ως προσωπικοί γιατροί. Στην συντριπτική τους πλειοψηφία είναι εξαιρετική, αλλά χρειάζεται πάντα μια βελτίωση. Μάλιστα. Υπάρχει, σκέφτεστε ως ΟΑΗ, κάποια δικλίδα ασφαλείας για το πώς θα βελτιώνεται αυτό το επίπεδο των προσωπικών γιατρών? Βέβαια. Και ο καθορισμός ποιοτικών κριτηρίων, και είναι κάτι που και ως ΑΚ το προβάλλουμε, το προτάσουμε συνεχώς, όπως για παράδειγμα, πέρα από ένα συγκεκριμένο αριθμό ασθενών που έχει εγγεγραμμένος κάποιος γιατρός κοντά του, να έχει το ανάλογο προσωπικό που χρειάζεται. Τους νοσηλευτές, το γραμματιακό προσωπικό. Αυτό δεν είναι υποχρεωτικό τώρα, κύριε Μελτιάδου, έτσι? Αυτό δεν είναι υποχρεωτικό και ακριβώς είναι από τα θέματα. Δημιουργείται και διάφορα προβλήματα. Δηλαδή, άκουσα ασθενής που λέει: πήγα στον προσωπικό μου γιατρό και έκανε, ας πούμε, 3 ώρες. Είχα κάτι επίγον, ας πούμε. Εντάξει, ο κάθε ασθενής θεωρεί το δικό του επίγον, αλλά υπάρχουν και περιπτώσεις που είναι πραγματικά επίγουσες και βλέπουμε ότι υπήρχε μια έτσι. Είναι ένα θέμα το οποίο χρειάζεται βελτίωση, αυτό που αναφέρετε, το επίγον. Ναι. Η δική μας θέση είναι ότι αυτό μπορεί να επιληθεί εύκολα και με το θεσμό των εφημερεύων των ιατρείων για τις ώρες οι οποίες δεν είναι οι συνήθεις ώρες λειτουργίας ενός ιατρίου, τις οποίες πρέπει ο ΑΗ σιγά σιγά να αρχίσει να ετοιμάζει, διότι είναι στο πρόγραμμα, αλλά επίσης και η βελτίωση των συνθήκων στα ΤΑΕΠ, που αντιμετωπίζουμε αρκετά προβλήματα. Και την εισαγωγή των ιδιωτικών νοσηλευτηρίων εκεί και όπου υπάρχουν οι σωστές υποδομές στο σύστημα. Εκεί πότε βλέπετε ότι θα ενταχθούν τα ιδιωτικά, τουλάχιστον για τις πρώτες βοήθειες, που είναι και το άμεσο? Έχετε κάποια εκτίμηση όσο ΑΗ, πού, πώς και πότε? Γίνονται διάφορες διαβουλεύσεις. Δεν είμαι σε θέση για να σας πω πότε ακριβώς θα επιληθεί αυτό το θέμα, αλλά γίνονται διαβουλεύσεις με αρκετά ιδιωτικά νοσηλευτήρια. Είσαστε αισιόδοξος ότι θα ενταχθούν και άλλες πρώτες βοήθειες στο ΓΕΣΥ? Θεωρώ ότι το θέμα πρέπει να κλείσει μέσα στο επόμενο εξάμηνο. Και είναι και μια, αν θέλετε, μια υποχρέωση του συστήματος να οριστικοποιήσει τις ρυθμίσεις που υπάρχουν σε αυτό το θέμα. Διότι μέχρι στιγμής πρώτες βοήθειες, αν δεν κάνω λάθος, είναι μόνο τα κρατικά, έτσι? Μόνο τα κρατικά και ένα ιδιωτικό νοσηλευτήριο. Και ένα ιδιωτικό. Και ένα ιδιωτικό. Μιας και είμαστε στον ΟΑΗ όμως, ο ΟΑΗ ομολογουμένως βρέθηκε πολύ συχνά να υπερασπίζεται τον εαυτόν του απέναντι στο Γενικό Ελεκτή, τον οποίο Γενικό Ελεκτή παρεμπιπτόντως είχαμε και την προηγούμενη εβδομάδα εδώ στην εκπομπή. Για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό?
Έχω παρακολουθήσει την συνέντευξη του Γενικού Ελεκτή και ομολογουμένως είμαι από τους ανθρώπους που σε κάποιες περιπτώσεις είχαμε και μια συζήτηση στο μέσα κοινωνικής δικτύωσης για διάφορα θέματα. Ναι. Θεωρώ ότι ο ρόλος του Γενικού Ελεκτή και ο έλεγχος γενικότερα είναι επιβαλλόμενος. Είναι από τα θέματα, αν θέλετε, που θέτουμε συνεχώς και στο Διοικητικό Συμβούλιο για την αύξηση των διαδικασιών ελέγχου και εσωτερικού ελέγχου και εξωτερικού ελέγχου. Ναι. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί ένας οργανισμός ο οποίος έχει ένα περιθώριο κίνησης στο 1,2-1,3 δις να αμελεί τον εσωτερικό ή τον εξωτερικό έλεγχο. Ναι. Σε καμία περίπτωση. Και μάλιστα η σωστή χρήση αυτών των πόρων, αντιλαμβάνεστε ότι με μικρή βελτίωση ή μικρή, αν θέλετε, χειροτέρευση, μιλούμε για πολλά εκατομμύρια. Αρκετά. Άρα σίγουρα ο έλεγχος είναι απόλυτα απαραίτητος. Mm-hmm. Και μάλιστα έχω ακούσει τον Γενικό Ελεκτή να αναφέρεται και στις περιπτώσεις της κακής κατανομής πόρων, η οποία μπορεί να επιφέρει περαιτέρω κόστος ή μειωμένη απόδοση σε έναν οργανισμό. Είναι ένα θέμα το οποίο επίσης πρέπει κάπου να δούμε με τον ΟΑΗ, γιατί αυτή τη στιγμή ο ΟΑΗ, χωρίς να θέλω να κάνω το δικηγόρο του οργανισμού, σε πολλές περιπτώσεις κρίνουμε τον οργανισμό πολύ αυστηρά, αυτή τη στιγμή λειτουργεί με ένα αριθμό προσωπικού το οποίο υπερβαίνει ελαφρά τους 100. Ναι. Ένας τέτοιος οργανισμός, με βάση τις μελέτες τις οποίες έχουμε στα χέρια μας, χρειάζεται γύρω στα 200 με 200 άτομα τουλάχιστον για να μπορεί να είναι σωστός με τις υποχρεώσεις του. Άρα είναι υποστελεχωμένος ο ΟΑΗ. Οπότε αυτή τη στιγμή ο ΟΑΗ είναι υποστελεχωμένος. Αντιλαμβάνομαι ότι σε πολλές περιπτώσεις πιθανόν να βρίσκεται στη θέση να απαντά σε προβληματισμούς ή έρευνες που έχουν να κάνουν και ακριβώς με την έλλειψη προσωπικού και τη δυνατότητα να είναι παντού πάντοτε. Mm-hmm. Έχουμε ένα τμήμα ελέγχου, για παράδειγμα, των απαιτήσεων, στελεχωμένο με 8-10 άτομα. Ναι. Το οποίο θα έπρεπε να ήταν 30. Ναι, ναι. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτή η έλλειψη προσωπικού, χωρίς να δικαιολογεί φυσικά τα πάντα, δυσκολεύει πάρα πολύ την κατάσταση. Οπότε είναι ένα θέμα το οποίο φυσικά φαίνεται να επιλύνεται μες στα επόμενα χρόνια. Έχει εγκριθεί μια αύξηση του προσωπικού του ΟΑΗ σταδιακή από το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού της Πολιτείας και αναμένουμε ότι μέχρι το 24, συγγνώμη, θα ολοκληρωθεί το οργανόγραμμα του οργανισμού. Άρα, έλεγχος από τον Γενικό Ελεκτή, αλλά έλεγχος αυστηρός και επικεντρωμένος εκεί που πρέπει. Στα μεγάλα θέματα, στα μεγάλα έξοδα, αν θέλετε. Πολλές φορές αντιλαμβάνομαι ότι εννοείται ότι ξεφεύγει κάπου ο Γενικός Ελεκτής. Λέει, εντάξει, βγαίνουμε για εκτός θέματος, αλλά Δεν εννοώ ότι ξεφεύγει ο Γενικός Ελεκτής. Ξεφεύγει σε επιμέρους θέματα, τα οποία ενδεχομένως να μην είναι και η ουσία του ζητήματος. Θεωρώ ότι υπάρχουν θέματα τα οποία θα έπρεπε να μας απασχολούν σε ό,τι αφορά στον χώρο της υγείας, ίσως πολύ περισσότερο από κάποια άλλα τα οποία μας απασχολούν αυτή τη στιγμή. Και αφορούν την επικέντρωση, αν θέλετε, του Γενικού Ελεκτή. Χωρίς να σημαίνει ότι είναι και το. Σας εξήγησε και ο ίδιος προχτές ότι δεν εξαρτάται απόλυτα από τον ίδιο. Δεν μπορεί να έχει ακριβή εικόνα ανά πάσα στιγμή όλης της κυβέρνησης για να μπορεί να πηγαίνει εκεί όπου δυνητικά θα υπάρχει πρόβλημα. Άρα είναι από τους ελέγχους που έχει μπροστά του. Οπότε σίγουρα υπάρχουν θέματα τα οποία ναι, θα μπορούσε να υπάρξει μια διαφορετική προσέγγιση. Βιωσιμότητα του ΓΕΣΥ. Ξεκίνησε και τελευταίος ένας διάλογος στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου κάποιοι κρούν τον κόδωνα του κινδύνου ότι ενδεχομένως το ΓΕΣΥ να μην αντέξει με τον τρόπο που λειτουργεί και να χρειαστούν αυτό τι θα σημαίνει. Υπάρχει πρώτον και κύριο τέτοιο ενδεχόμενο να μην αντέξει. Είναι αυξημένα οι ανάγκες. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά στην οικονομική βιωσιμότητα του ΓΕΣΥ με τις υπηρεσίες που προσφέρονται αυτή τη στιγμή, όπως είναι στημένο το σύστημα, όπως είναι. Όχι, η απάντηση είναι σαφέστατη ότι δεν υπάρχει θέμα για ανάγκη αύξηση των εισφορών. Και ο λόγος είναι ότι ο οργανισμός λειτουργεί σε ένα σφαιρικό προϋπολογισμό, ο οποίος καλύπτει τις ανάγκες αυτές με έναν τρόπο στο 100%. Πού παρουσιάστηκε το πρόβλημα, ή αν θέλετε, πού παρουσιάζεται πολλές φορές το πρόβλημα και συνδέεται και με τη βιωσιμότητα
του τομέα της υγείας. Mm-hmm. Πολλές φορές, όπως έχω πει και πριν, ο κόσμος συχίζει γενικότερα την υγεία, τη συνδέει πολλές φορές με το γεσί. Οπότε θέματα όπως η βιωσιμότητα των δημοσίων νοσηλευτηρίων, για παράδειγμα, ή αν θέλετε άλλα προβλήματα τα οποία εμφανίζονται παρεμφερώς, χρεώνονται στο γεσί. Ναι. Η βιωσιμότητα του ταμείου του γεσί δεν αντιμετωπίζει κίνδυνο. Αυτό που συζητείται σήμερα είναι ότι λόγω της πανδημίας υπήρξαν, δεν ξέρω αν το γνωρίζετε, υπήρξε η απόφαση της πολιτείας για αναβολή της αύξησης της εισφοράς του κοινού, ναι, για 3 μήνες. Mm-hmm. Αυτό το 2020 επέφερε μια ζημιά στην εισοδηματική βάση του οργανισμού. Πόσα πληρώνουμε και πόσα θα πληρώνουμε, αν ξέρετε τα ποσοστά. Εννοείται στο... Στο γεσί, για το γεσί. Αυτή τη στιγμή. Ναι. Αυτή τη στιγμή είναι στο 2,65 για τον εργοδότη, 2,65 για το εργαζόμενο. 4,5 θέλουμε καλά για τους αυτοτελώς και κάποιες άλλες, ναι, ανάλογα. Η νομοθεσία προέβλεπε ότι με την έναρξη, 3 μήνες πριν την έναρξη της εντονοσοκομιακής, mm-hmm, θα γινόταν μια αύξηση της εισφοράς από την εισφορά που δινόταν με την πρωτοβάθμια μόνο, δηλαδή το 2019, ναι, του ύψους του 1,2%, αν θυμούν καλά. Αυτό το μικρό ποσοστό αύξησης θα έφερνε στον οργανισμό αυτούς τους 3 μήνες έναν αποθεματικό γύρω στα 120 εκατομμύρια. Μάλιστα. Επίσης, η πανδημία έχει μειώσει, όπως όλοι γνωρίζουμε, την εισοδηματική βάση του γεσί. Γιατί τι έχει 120 μειωθεί. Εκατομμύρια, μιλούμε για 10% του προϋπολογισμού του ΟΑΗ, έτσι. Βεβαίως. Ναι. Επίσης, η εισοδηματική βάση του οργανισμού, δηλαδή οι εισφορές όπως μαζεύονται από τις διάφορες πηγές κοινωνικής ασφαλής κτλ., mm-hmm, έχει μειωθεί λόγω των επιπτώσεων της πανδημίας στην οικονομία. Ναι. Λόγω της επιδείνωσης της οικονομίας. Αρκετοί έχασαν την δουλειά τους, άρα βεβαίως δεν είχαν να βάλουν κοινωνικές ασφαλίσεις κτλ. Τα οποία βεβαίως τα βάζει το κράτος ως ασφαλώς. Όταν άλλος είναι εγγεγραμμένος ως άνεργος, αλλά βεβαίως σε χαμηλότερο επίπεδο. Αυτή η ζημιά, αν θέλετε, λόγω της οικονομικής κρίσης, είναι επίσης κοντά, έχει υπολογιστεί επίσης κοντά στα 120 εκατομμύρια. Άλλα 120. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι με μια ζημιά λόγω της πανδημίας και των αποφάσεων της πολιτείας, η οποία φτάνει τα 240 εκατομμύρια, mm-hmm, και την ανάγκη να ολοκληρωθεί το σύστημα, να ενταχθούν υπηρεσίες, άλλοι επαγγελματίες υγείας που έχουν μπει, να ξεκινήσει το νοσοκομείο στην ώρα της πέρσι, να μπουν τα καινοτόμα φάρμακα τα οποία αναμένουν στη γραμμή για να εισαχθούν, άλλες υπηρεσίες. Αυτή τη στιγμή, ναι μεν το αποθεματικό και το ταμείο του ΓΕΣΥ θα αντέξει, η πρόβλεψη είναι ότι δεν θα έχει πρόβλημα στα επόμενα χρόνια, mm-hmm, αλλά από την άλλη, διότι τίθεται θέμα και για τα 40 εκατομμύρια τα οποία έχει ζητήσει ο οργανισμός και για τα οποία ο Υπουργός Οικονομικών... Αυτό θα σας ρωτούσα, διότι στις προηγουμένες εβδομάδες κάτι ζητήσατε ως ΟΑΗ επιπρόσθετη κάλυψη, έτσι, μάλιστα, από το κράτος και αρνήθηκε ο Κωνσταντίνος ο Πετρίδης. Ήταν κάθετος. Ναι, είμαι με την αίσθηση ότι θα υπάρχει μια συνάντηση του Υπουργού Υγείας με τον Υπουργό Οικονομικών. Τι ήταν αυτό, τι ζητούσατε. Ζητούσατε 40 εκατομμύρια για ποιο λόγο. Στην πραγματικότητα είναι μια, αν θέλετε, ενίσχυση στην περίπτωση που αυτό θα χρειαστεί για την επόμενη τριετία, λόγω αυτών των επιπτώσεων της πανδημίας, mm-hmm, στην περίπτωση που ο οργανισμός θα χρειαστεί προκειμένου να ολοκληρώσει ταχυστά το πακέτο των υπηρεσιών, της αγωγή φαρμάκων κτλ., να μην υπάρξει οποιοδήποτε θέμα με το ταμείο του ΓΕΣΥ. Άρα, δεν μιλούμε για ένα σύστημα υγείας το οποίο οδεύει προς την καταστροφή, ή ένα σύστημα υγείας το οποίο έχει, αν θέλετε, μια πρόβλεψη οικονομικής καταστροφής μπροστά του. Είναι ένα σύστημα υγείας το οποίο πέρασε από αυτή την δεινή θέση των 2 τελευταίων ετών, με πρόβλεψη ότι οι επιπτώσεις πανδημίας θα συνεχιστούν ακόμα και το 2022. Και όμως θα βγει με ένα θετικό αποθεματικό. Άρα, το να στηρίξουμε το Γενικό Σύστημα Υγείας, ενώ έχουμε στηρίξει όλη την κυπριακή οικονομία και καλά κάναμε. Σήμερα, mm-hmm, έχω ακούσει ότι εγκρίθηκαν 9 εκατομμύρια ως ενίσχυση για τους κτηνοτρόφους λόγω των ζημιών, ναι, που παθαίνουν λόγω της αύξησης των τιμών. Αντιλαμβάνεστε ότι το να δοθούν ως ασφάλεια 40 εκατομμύρια, 20 και 20, για το Γενικό Σύστημα Υγείας, δεν θεωρώ ότι είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει ότι καν είναι να το συζητήσουμε. Ένα εξωφρενικό ποσό. Ναι. Θεωρείτε, εκτιμάτε κύριε Μιλτιάδος, ότι σύντομα ο κόσμος θα κληθεί να πληρώσει υψηλότερες εισφορές? Το
Εκκρεμεί το 1,5% το επιπλέον. Όχι, αυτό έχει ξεκινήσει, αλλά με 3 μήνες καθυστέρηση. Ναι. Οπότε είμαστε στις συνθήκες. Οπότε που τώρα είμαστε, δεν εκκρεμεί κάτι όχι, πάνω στη συνθήκη. Όχι, ωραία. Δεν εκκρεμεί. Και δεν θεωρώ ότι, και δεν θεωρούμε ότι με το πακέτο υπηρεσιών το οποίο περιλαμβάνεται αυτή τη στιγμή στον ΟΑΗ θα χρειαστεί οποιαδήποτε αύξηση εισφορών. Είπατε, αναφέρατε μερικές φορές το πακέτο υπηρεσιών. Υπάρχει το πακέτο υπηρεσιών που έχουμε σήμερα. Θα αυξηθεί? Ποιος είναι ο σχεδιασμός? Πολύ ωραία. Όπως έχω πει πριν και πριν, η δική μας η θέση είναι ότι κανονικά πρέπει να ετοιμαστείς για την επόμενη δεκαετία ίσως, να βάλουμε μπροστά έτσι ένα όραμα, ναι, για τη δημιουργία ενός εθνικού σχεδίου υγείας, το οποίο θα περιλαμβάνει όλα αυτά τα οποία περιλαμβάνει σήμερα το ΓΕΣΥ, σύν τις υπηρεσίες οι οποίες δεν περιλαμβάνονται στο ΓΕΣΥ και αφορούν την υγεία. Και ναι, την αφορούν είτε άμεσα, όπως είναι για παράδειγμα τα οδοντιατρικά, όπως είναι για παράδειγμα τα ακουστικά βοηθήματα, όπως είναι διάφορες υπηρεσίες υγείας. Υπάρχουν συστήματα υγείας, σας διακόψω, που περιλαμβάνουν αυτά? Βεβαίως. Και τα οδοντιατρικά, για παράδειγμα. Βεβαίως. Υπάρχουν συστήματα, ναι, και προφανώς το συνολικό κόστος αυτού του συστήματος υγείας είναι σε μεγαλύτερο ποσοστό του ΑΕΠ από ότι το σύστημα υγείας, το Γενικό Σύστημα Υγείας όπως λειτουργεί. Ναι. Αυτό δεν σημαίνει φυσικά ότι θα κληθεί ο κόσμος να αυξήσει τις εισφορές του. Πολλές από αυτές τις υπηρεσίες, πολλές από αυτές τις υπηρεσίες, οι οποίες παρέχονται πολλές από αυτές ήδη, είναι στους προϋπολογισμούς είτε του Υπουργείου Υγείας, είτε του Υπουργείου Εργασίας, του Τμήματος Κοινωνικής Ενσωμάτωσης, είτε διάφορων άλλων υπηρεσιών, οι οποίες θα μπορούσαν να συστηματικοποιηθούν κάτω από έναν τέτοιο εθνικό σύστημα υγείας. Μερικές όμως. Μερικές δαπάνες είναι για αυτό το μέρος. Αν για παράδειγμα αυτό που εννοώ, αν για παράδειγμα θα εντάξουμε τα οδοντιατρικά, για παράδειγμα, θα ενταχθούν στο ΓΕΣΥ, αυτομάτως αυτό μεγαλώνει ένα κόστος. Τότε, κύριε Τσανγκάρη, είναι μια απόφαση που παίρνει η πολιτεία ως σύνολο να εντάξει ακόμα κάποιες υπηρεσίες. Άρα, προφανώς, αφού εγώ και εσείς δεν θα πληρώνουμε για τα οδοντιατρικά από την τσέπη μας εκτός, όπως έγινε και με τις υπόλοιπες υπηρεσίες, θα τις εντάξουμε σε ένα σύστημα. Εκ των πραγμάτων τέτοιο θα υπάρξει ένα σύστημα. Βεβαίως. Εάν πρόκειται να ενταχθούν υπηρεσίες οι οποίες αυτή τη στιγμή είναι out of the pocket, για αρκετές από αυτές θα πρέπει να συζητηθεί ο τρόπος εξέβρεσης του προϋπολογισμού. Mm-hmm. Ο οποίος, σημειώνω, βρίσκεται ήδη στον υπολογισμό του προϋπολογισμού κάθε οικογένειας ή κάθε νοικοκυριού. Mm-hmm. Άρα δεν θα είναι λεφτά τα οποία δεν ξοδεύουμε και θα ξοδεύουμε. Είναι λεφτά τα οποία ξοδεύουμε πιθανόν με ένα άναρχο τρόπο, όπως και οι υπηρεσίες υγείας στο παρελθόν, και θα συστηματικοποιήσουμε μέσα από μια τέτοια εισαγωγή. Είχα ακούσει μια περίπτωση, η οποία δεν ξέρω αν ισχύει, για μια ηλικιωμένη η οποία έτυχε χείρισης, έκανε χείριση με τα πόδια της και τα λοιπά, και έπρεπε να χρειαζόταν αποθεραπεία, χρειαζόταν να πάει σε ένα οίκο όπου εκεί θα τους παρασκόταν η ανάλογη φροντίδα, ούτως ώστε να μπορέσει να περπατήσει ξανά. Και αυτό, από ό,τι μου είπαν, δεν εντάσσεται στο ΓΕΣΥ. Ένα μέρος. Οπότε, ο άνθρωπος ο οποίος μου το έλεγε, μου λέει, εντάξει, εμείς τώρα είμαστε τα παιδιά της, θα πληρώσουμε και μάλιστα ακριβά για να πάει σε ένα τέτοιο, να έχει αυτή την υπηρεσία. Αν μια γυναίκα ή ένας άντρας, ο οποίος χρειάζεται αυτή, έχει αυτή την ανάγκη, την ανάγκη αυτής της υπηρεσίας και δεν έχει τα λεφτά, τι θα γίνει? Είναι από τις περιπτώσεις που έχω πει πριν ότι θα ήταν καλά να σκεφτούμε να εντάξουμε σε ένα τέτοιο σύστημα υγείας. Ναι. Πολλές από αυτές τις περιπτώσεις, δυστυχώς, και είναι κάτι που θέτουμε και εμείς ως ασθενείς πάρα πολλές περιπτώσεις. Πολλές από αυτές τις περιπτώσεις αφορούν, για παράδειγμα, φυσιοθεραπείες οι οποίες αφορούν χρόνιους πάσχοντες. Ναι. Υπάρχει μια διαδικασία επέκτασης του αριθμού, που υπάρχει περιορισμός των αριθμών των επισκέψεων που δικαιούται κάθε άτομο. Υπάρχει μια διαδικασία. Αυτή η διαδικασία πολλές φορές μπορεί να είναι χρονοβόρα. Πρέπει να περάσει από κάποιες επιτροπές.
Έχουμε δημιουργήσει ένα σύστημα το οποίο, και αυτό είναι από τα μεγαλύτερα προβλήματα του συστήματος, το οποίο θίγουμε συνεχώς. Διότι έχω και εδώ ερώτηση για να μας κατονομάσετε, να μας πείτε τα μεγαλύτερα προβλήματα που εντοπίζετε στο ΓΕΣΥ αυτή τη στιγμή. Ωραία, να ξεκινήσω από αυτό τότε. Αυτή η οριζόντια, αν θέλετε, αντιμετώπιση των χρόνων κυρίως πασχόντων, πολλές φορές μας φέρνει σε θέση να διεκδικήσουμε παρεκκλήσεις ή εξαιρέσεις, οι οποίες είναι επιβαλλόμενες με βάση τη θεραπεία και τις ανάγκες της, μέσα από διαδικασίες οι οποίες είναι και χρονοβόρες και κατά τη δική μας άποψη δεν θα έπρεπε να υπάρχουν καν. Ναι. Δηλαδή, να χρειάζεται να συσταθεί ολόκληρη επιτροπή για να εγκρίνει σε έναν άτομο το οποίο πριν το ΓΕΣΥ ή δεδομένα χρειάζεται ένα αριθμό, ας πούμε, 5 φυσιοθεραπείων την εβδομάδα. Ναι. Για όλον τον χρόνο και θα πρέπει να περάσω αυτό το άτομο από μια διαδικασία έγκρισης της υπέρβασης, αν θέλετε, των 12 φυσιοθεραπείων για να του τις εγκρίνει. Όλο αυτό το διοικητικό κόστος, αλλά και η διοικητική γραφειοκρατία δεν θα έπρεπε να υπάρχουν. Το πρόβλημα είναι ότι δυστυχώς δεν υπάρχει ακόμα η δυνατότητα στο σύστημα να δημιουργηθούν περιορισμοί και πρωτόκολλα με την έννοια της εφαρμογής περιορισμών ανά άτομο, ανά χρόνια μπάθηση και όλα γίνονται σε ένα οριζόντιο επίπεδο, ανά ειδικότητα. Ναι. Αυτό είναι από τα μεγαλύτερα προβλήματα του συστήματος. Και δυστυχώς και η ακαμψία του λογισμικού με το οποίο λειτουργεί το ΓΕΣΥ σήμερα είναι από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε συχνά και στο Διοικητικό Συμβούλιο, αλλά και εμείς ως ασθενείς μέσα από τα θέματα που εντοπίζουμε και προσπαθούμε να επιληθούν, είναι από τα μεγαλύτερα προβλήματα. Αυτό με το σύστημα, με το ηλεκτρονικό σύστημα, θα επιληθεί με την προώθηση της των δεδομένων φακέλου. Του ηλεκτρονικού φακέλου. Πατάτε πάνω στον κάλο αυτή τη στιγμή. Ο ηλεκτρονικός φάκελος είναι ένα project το οποίο δυστυχώς έχει καθυστερήσει πάρα πολύ. Ο ηλεκτρονικός φάκελος είναι αυτός ο οποίος στην πραγματικότητα θα έπρεπε να έχει τα δεδομένα όλων των ατόμων, όλων των πολιτών, ναι, από τη μέρα της γέννησης τους μέχρι του θανάτου τους. Το σύστημα... Παρεθετικά όλα τα τηλέφωνα τώρα πηγαίνεις, αγοράζεις τηλέφωνο και σου λέει έχει ως δεδομένο εκεί τον ηλεκτρονικό φάκελο για την υγεία σου, λέει, και λέει αποτάθος στον προσωπικό σου γιατρό για να σου φορτώσει δεδομένα πάνω στο τηλέφωνο. Μάλιστα. Ο ηλεκτρονικός φάκελος είναι κάτι που η μη ολοκλήρωση, αν θέλετε, του ηλεκτρονικού φακέλου ως διαδικασία για μένα επιφέρει και μια επιβάρηση στον τρόπο λειτουργίας του οργανισμού. Ναι. Γιατί πολλά από τα προβλήματα τα οποία καλείται να λύσει το λογισμικό του ΓΕΣΥ, το οποίο κτίστηκε για να είναι ένα λογισμικό αποζημίωσης ασφαλιστικού φορέα. Mm-hmm. Οι ανάγκες όμως, οι καθημερινές, το σπρώχνουν στο να γίνει κάτι που να μοιάζει σε ηλεκτρονικό φάκελο, δεδομένου ότι χρειαζόμαστε τα δεδομένα σε μια ηλεκτρονική μορφή. Οπότε, εάν ο ηλεκτρονικός φάκελος ολοκληρωθεί όπως πρέπει να ολοκληρωθεί τάχιστα, θα δώσει και την ευκαιρία στον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας να μετατρέψει, να θέλετε, να τροποποιήσει το δικό του λογισμικό με έναν τρόπο που να είναι πιο εύκολα. Πιο ευχρήστο. Πιο ευχρήστο. Μιλήσατε φυσικά για τα προβλήματα του ΓΕΣΥ. Αυτό, πριν να πάμε εκεί στα προβλήματα του ΓΕΣΥ, ο ηλεκτρονικός φάκελος αισιοδοξείται ότι θα γίνει ή τελικά. Θα γίνει. Για μένα δεν υπάρχει επιλογή στο να μην γίνει. Ναι. Το πρόβλημα πού έγκυται, πού βρίσκεται. Δεν ξέρω. Και δεν προχωράει. Υπάρχει ειδική επιτροπή στην οποία συμμετέχουμε και ως ΟΣΑΚ. Φαίνεται όμως ότι υπάρχει μεγάλη καθυστέρηση. Είναι όμως υπόψη μου ότι το τελευταίο διάστημα γίνονται ενέργειες για να επιταχυνθεί η διαδικασία. Mm-hmm. Οπότε ελπίζω ότι μέσα στον επόμενο χρόνο θα έχουμε καταλήξει τουλάχιστον με το project, διότι θα αλλάξει πάρα πολύ τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η ιατρική σήμερα στην Κύπρο. Ναι. Είναι πολύ σημαντικό. Να επιστρέψω, αν θέλετε, στα προβλήματα του ΓΕΣΥ. Θέλετε, πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε.
Κυρίες και κύριοι, πίσω εδώ στην εκπομπή Παρασκήνιο, σήμερα Μίλτος Μιλτιάδος, συζητούμε τα του ΓΕΣΥ. Πρόεδρος Παγκύπριου Αντιανημικού Συνδέσμου, μέλος και του ΔΣ ΟΑΗ εκ μέρους των ασθενών. Μείναμε, κύριε Μιλτιάδου, στα προβλήματα του ΓΕΣΥ που είπαμε κάποια κατά ονομάσατε προηγουμένως. Πείτε μας. Είναι προφανές ότι ένα σύστημα το οποίο μόλις κάνει τα πρώτα του βήματα θα αντιμετωπίσει τα προβλήματα νεότητας όπως και ο κάθε οργανισμός. Σίγουρα βρισκόμαστε μπροστά σε ένα σύστημα στο οποίο υπάρχουν αρκετές καταχρήσεις. Mm-hmm. Καταχρήσεις είτε από τους ίδιους τους παρόχους είτε από την πλευρά των ασθενών. Άρα ο έλεγχος των καταχρήσεων είναι σίγουρα ένας τομέας ο οποίος πρέπει να εμβαθύνουμε πολύ περισσότερο και να εφαρμοστούν μηχανισμοί πρόληψης αυτών των καταχρήσεων. Yeah. Ήδη έχουν ξεκινήσει να εφαρμόζονται κάποιοι μηχανισμοί και αναμένουμε ότι πρέπει αυτό να ανταδικοποιηθεί μέσα στο επόμενο διάστημα. Εξάλλου, είναι σημαντικό να γίνεται σωστή κατανομή των πόρων, ναι, του συστήματος προς όφερος βεβαίως των ασθενών. Εννοείται καταχρήσεις επιόλοντος ζητημάτων σχεδόν. Σχεδόν επιόλοντος ζητημάτων, κάπου σε μεγαλύτερο βαθμό, κάπου σε μικρότερο βαθμό. Ναι. Έχουμε μπει και πριν για τις καθυστερήσεις που παρατηρούνται στο να βρεθεί ραντεβού για έναν ειδικό γιατρό. Ναι. Προφανώς είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να επιληθεί και χρεώνει το σύστημα με επιπλέον επισκέψεις πιθανόν κάποτε αχρίαστες. Ναι, ναι. Άρα σίγουρα ο έλεγχος των καταχρήσεων, ο καθορισμός των ποιοτικών κριτηρίων με τον οποίο πρέπει να εξασφαλίζεται η ποιότητα των υπηρεσιών του συστήματος στους ασθενείς. Ναι. Εξαιρετικής σημασίας. Πώς θα προχωρήσω για την επόμενη μέρα του ΓΕΣΥ, κύριε Μιλτιάδου? Πώς οραματίζεστε, πώς φαντάζεστε το σύστημα υγείας μετά από 5-10 χρόνια? Είσαστε από τους ανθρώπους οι οποίοι συμμετέχετε, πρωταγωνιστείτε σε αυτή την κατάσταση που λέμε ΓΕΣΥ, που γεννήθηκε το ΓΕΣΥ, και θεωρώ ότι έχετε ρόλο και λόγο για το πώς θα καθοριστεί το ΓΕΣΥ και το πώς θα εξελιχθεί το ΓΕΣΥ στην επόμενη δεκαετία. Θα έλεγα, κύριε Τσανγκάρη, ότι πρέπει να οδηγηθούμε σε μια κατάσταση όπου ο ασθενής δεν θα χρειάζεται να χτυπήσει καμιά πόρτα για να μπορέσει να έχει θεραπεία. Ο ασθενής δεν θα πρέπει να βρεθεί στην ανάγκη κανενός μέσου, είτε πολιτικού είτε οποιοδήποτε άλλου, για να διεκδικήσει μια ακριβή θεραπεία, μια μετάβαση στο εξωτερικό, mm-hmm, έναν επίδομα το οποίο αφορά την υγεία του, ένα βοήθημα το οποίο αφορά την υγεία του, μιλώ mm-hmm για βοηθήματα υγείας ή αναπηρίας. Άρα, εγώ θα έβλεπα ως οριστική λύση, αν θέλετε, ένα συνολικό σύστημα, αυτό που πριν ονομάσαμε Εθνικό Σύστημα Υγείας, το οποίο να περιλαμβάνει... Και να έχει και το δικαίωμα επιλογής, έτσι. Βεβαίως. Δηλαδή, συχνά ερχόμαστε αντιμέτωποι και σου λέει ο ιατρός, θα πάρετε αυτό το φάρμακο, αλλά υπάρχει και το άλλο, το οποίο είναι καλύτερο, αλλά θέλετε πρώτα έγκριση, για παράδειγμα. Γιατί να υπάρχει αυτή η διαφορά και να μην μπορεί να επιλέξει ο ασθενής από μόνος του ποιο φάρμακο βάσει των συμβουλών που θα έχει από τον δικό του τον γιατρό? Ανοίγεται ένα τεράστιο κεφάλαιο που αφορά στο θέμα των φαρμάκων. Όντως, σε μερικές περιπτώσεις παρατηρείται αυτό που λέτε. Εν μέρη συμβαίνει γιατί δεν έχουμε και εμπιστοσύνη ακόμα σε αυτό που ονομάζουμε γενώσιμο φάρμακο. Ναι. Και φυσικά σε πολλές περιπτώσεις ερχόμαστε αντιμέτωποι με περιορισμούς που έχουν τεθεί στο σύστημα και οι οποίοι οπωσδήποτε πρέπει σιγά σιγά να αναιρεθούν. Εννοείται περιορισμούς στην οροφή σε σχέση με την χρήση φαρμάκων. Σχέση με τη χρήση φαρμάκων πρώτης γραμμής, δεύτερης γραμμής ή τρίτης γραμμής. Σε σχέση με την επιλογή φαρμάκων από τον ασθενή. Mm-hmm. Άρα είναι προβλήματα τα οποία πρέπει να επιληθούν και εμείς οι ασθενείς πολλές φορές έχουμε καταθέσει τις θέσεις μας και εγγράφους και στο Διοικητικό Συμβούλιο και αναμένουμε ότι πρέπει να ληφθούν υπόψη σε αυτήν την νέα μέρα, αν θέλετε, του ΓΕΣΥ. Δηλαδή να φτάσουμε σε αυτό το επίπεδο, να μπορεί να επιλέξει ο ασθενής. Σαφώς. Το ποιο φάρμακο θέλει να χρησιμοποιήσει. Σαφώς. Μέσα στα πλαίσια πάντα των πρωτοκόλων. Ναι. Μέσα στα πλαίσια της σωστής φαρμακευτικής αντιμετώπισης της ασθένειας του. Εννοείται. Έτσι, ναι. Επάντως. Δηλαδή, αν μου προτείνει ο γιατρός 1, 2, 3 φάρμακα, αυτά μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε, αλλά στο ΓΕΣΥ είναι μόνο το ένα,
και τα άλλα 2-3 δεν είναι και πρέπει να τα πληρώσεις, τότε. Ακριβώς. Μιλούμε ακριβώς για αυτή την περίπτωση. Ακριβώς. Φάρμακα τα οποία είναι πρώτης γραμμής και χαρακτηρίζονται πρώτης γραμμής σε όλα τα συστήματα υγείας, οφείλουν να χαρακτηρίζονται πρώτης γραμμής και διαθέσιμα στον ασθενή και στο δικό μας σύστημα. Ναι. Άρα, το όραμα, το δικό μου τουλάχιστον, εμάς των ασθενών, είναι αυτό που σας είπα. Ένα γενικό εθνικό σύστημα υγείας, το οποίο να περιλαμβάνει όλες τις υπηρεσίες υγείας που χρειάζεται ο Κύπριος πολίτης. Και αυτό μπορεί να γίνει μέσα από το Ταμείο του Υγεσίου, όπως είναι σήμερα, mm-hmm. με την προσθήκη κομματιών του προϋπολογισμού που υπάρχουν σε άλλες υπηρεσίες και υπουργεία. Και αν αποφασίσουμε ως κοινωνία ότι πρέπει να εντάξουμε κάποιες άλλες υπηρεσίες συνολικές, τότε να αποφασίσουμε ποιο είναι αυτό το κόστος που μπορούμε να πάρουμε και να προχωρήσουμε σε αυτή την κατεύθυνση. Mm-hmm. Να ξεκαθαρίσω ξανά ότι μιλώ για ένα σύστημα υγείας το οποίο δεν αντιπροσωπεύεται σήμερα και δεν υπάρχει αυτή η ανάγκη αύξησης του προϋπολογισμού σήμερα. Ναι. Μιλάτε για σταδιακά και κλιμακωτά. Αναλόγως των υπηρεσιών που εντάσσονται, των επιπλέον υπηρεσιών που εντάσσονται, ανάλογα να είναι και η αύξηση της συνεισφοράς του πολίτη. Επειδή κάποιοι φίλοι που πιθανόν συζητούσαμε και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για το θέμα, αυτή τη στιγμή πιθανόν έπαιρνα έναν τίτλο «Πιθανή αύξηση φορών». Εσύ αντιλαμβάνεστε ότι μιλούμε για ένα σύστημα όπως λειτουργεί σήμερα, δεν έχει την ανάγκη για αύξηση φορών. Μα ήδη μας το είπατε και ήσασταν και κάθετος ότι όπως είναι σήμερα το σύστημα δεν υπάρχει ενδεχόμενο ή δεν υπάρχει πιθανότητα να αυξηθούν, να δούμε τις εισφορές να αυξάνονται. Με βάση το πακέτο των υπηρεσιών που προσφέρονται σήμερα, όπως είναι. Όπως είναι. Ελπίζω να μην σας διαψεύσει η κυβέρνηση ή ο Υπουργός Υγείας ή ο ΟΑΗ, ο ίδιος ο ΟΑΗ, να έρθει αύριο μεθαύριο και να μας ζητήσει επιπλέον εισφορές. Κύριε Σαγκάρη, ο κάθε ένας κρίνεται για τις θέσεις του και για τα δεδομένα με τα οποία που έχει μπροστά του και τοποθετείται. Σωστό. Άρα ευθαρσώς τοποθετούμε για το θέμα αυτό. Και επαναλαμβάνω ότι η ανάγκη για στήριξη, οικονομική στήριξη του Ταμείου του Υγεσία αυτή την περίοδο που έχει τεθεί οφείλεται στους λόγους που είχαμε πει πριν. Να περάσουμε, δεν θα ήταν δυνατόν να μην σας ρωτήσω και για τη θαλασσεμία, η εθνική μας ασθένεια στην Κύπρο. Δυστυχώς έτσι ονομάζεται, έτσι. Ναι, έχουμε την τιμή να έχουμε το μεγαλύτερο ποσοστό ως κράτος φορείας της ασθένειας. Ένας στους 7 Κύπριους είναι φορέας της θαλασσεμίας με 650 άτομα με θαλασσεμία κάτω από τακτικά προγράμματα μεταγγίσεων και συνολικά γύρω στα 1.200-1.250 άτομα με αιμοσφαιρινοπάθειες στην Κύπρο. Mm-hmm. Ένας πολύ μεγάλος αριθμός για ένα κράτος των 850.000. Αντιλαμβάνεστε ότι από την αρχή του εντοπισμού αυτής της ασθένειας στην Κύπρο, τη δεκαετία του 70-80, χρειάστηκε να σχεδιαστεί ένα πρόγραμμα πρόληψης, ένα πρόγραμμα αντιμετώπισης, το οποίο δούλεψε για πάρα πολλά χρόνια και δουλεύει ακόμα. Ναι. Οι νέες γεννήσεις των παιδιών με θαλασσεμία είναι σποραδικές πια, 4-5 το χρόνο. Και βεβαίως με στόχο πάντα την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών υγείας στα άτομα με θαλασσεμία. Δεν νομίζω να έχει καμιά οικογένεια στην Κύπρο που να μην έχει στο στενό της οικογενειακό περιβάλλον άτομο με θαλασσεμία. Συμφωνώ, κύριε Τσαγκάρη. Είμαστε παντού και αυτό είναι και προσωπικά καλό. Έχω δύο ξαδέρφια με θαλασσεμία. Έχω το στίγμα. Οπότε αντιλαμβάνομαι όλα αυτά που λέτε και θεωρώ ότι και όλος ο κόσμος το αντιλαμβάνεται αυτό, διότι είναι αυτό που λέμε, είναι τόσο μεγάλο το ποσοστό των ανθρώπων που βρίσκονται σε αυτό το ασθένεια που όλοι ήρθαν σε επαφή. Είναι και ένα θέμα το οποίο απασχολεί και το Γενικό Σύστημα Υγείας ή θαλασσεμία στην Κύπρο. Αντιλαμβάνεστε ότι τα τεράστια ποσοστά σε σχέση με τα ποσοστά που έχουν αντιμετωπίσει συστήματα σε άλλες χώρες. Επιβάλλεται διαφορετική αντιμετώπιση. Ναι. Είναι διαφορετικό να έχεις ένα τέτοιο ποσοστό να χειριστείς άτομο με θαλασσεμία. Είναι διαφορετικές οι επιπτώσεις και στις ανάγκες τους σε ιατρικό προσωπικό, κλινικές κτλ. Έχουμε ένα από τα πιο, αν θέλετε, γεμάτα συστήματα αντιμετώπισης. 4 κέντρα θαλασσεμίας, το κεντρικό εδώ στη Λευκωσία. Και βεβαίως ένα από τα μεγαλύτερα θέματα είναι ότι χρειαζόμαστε
ένα τεράστιο ποσοστό του αίματος που συλλέγεται στην Κύπρο. Ναι. Από τις 65-70 χιλιάδες φιάλες αίματος που συλλέγονται στην Κύπρο, οι 35 περίπου δίδονται στα κέντρα θαλασσινίας. Ναι. Ναι. Ένα πολύ μεγάλο ποσοστό. Ναι. Ποια είναι τα δεδομένα για την Κύπρο, πώς βλέπουμε, δηλαδή η τεχνολογία ιατρική εξελίσσεται. Αντικατοπτρίζει αυτή η εξέλιξη και στην θεραπεία και, και στις υπηρεσίες που παρέχονται στα άτομα με θαλασσεμία. Κύριε Τσανγκάρη, είμαστε ίσως σε ένα από τα καλύτερα σημεία, αν βάλουμε έτσι μια κλίμακα αξιολόγησης της θεραπείας παγκόσμια. Βρισκόμαστε σε ένα πολύ πολύ ψηλό, ένα πολύ καλό επίπεδο. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν προβλήματα. Για παράδειγμα, ακόμα ένα σκεύασμα, μια θεραπεία η οποία έχει ανακαλυφθεί και εγκριθεί πρόσφατα το 2020 ναι. από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων, ακόμα δεν έχει ενταχθεί στο Γενικό Σύστημα Υγείας. Αυτό γιατί όμως. Είναι αυτό που μιλούσαμε προηγουμένως. Δηλαδή, ένα καινούριο φάρμακο το οποίο μπορεί να βοηθήσει κάποιους ανθρώπους και εγκρίθηκε το 20 για παράδειγμα. Έχουμε 21, τώρα θα μου πείτε δεν πέρασε και πολύ καιρό, αλλά γιατί να περάσει έστω και αυτό το τρίμηνο, αυτό το εξάμηνο, αυτό το δωδεκάμηνο για να το εντάξουμε στο Γενικό Σύστημα Υγείας. Έτσι ακριβώς, υπολογίστε ότι ένα μεγάλο ποσοστό των ατόμων με θαλασσεμία, το οποίο μπορεί να ξεπερνά το 20-25%, μπορεί να ωφεληθεί από αυτό το φάρμακο σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό. Ναι. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι το να κρατούμε φάρμακα ή... Ένα άλλο θέμα το οποίο προκύπτει από το Γενικό Σύστημα Υγείας είναι η ένταξη κάποιων μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων, τα οποία κατ' επιλογή και του νομοθέτη είχαν μείνει στην αρχή εκτός συστήματος. Μιλώ για ασπιρίνη, κάποιες βιταμίνες, τα οποίες χρειάζονται. Ναι. Και πιθανώς σωστά να έχουν μείνει εκτός συστήματος για τον γενικό πληθυσμό, αλλά για κάποιες ασθένειες όπως τη θαλασσεμία. Αποτελούν μέρος είναι μέρος των θεραπευτικών πρωτοκόλων, ναι. των παγκόσμιων θεραπευτικών πρωτοκόλων. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι όλα αυτά τα σκευάσματα. Επιβάλλεται να μπουν χτες στο σύστημα. Αυτά είναι μερικά από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε. Ή, για παράδειγμα, η λειτουργία των πολυθεματικών ομάδων. Ναι. Σήμερα, μια πολυοργανική πάθηση όπως η θαλασσεμία οφείλει να αντιμετωπίζεται από μια ομάδα έμπειρων γιατρών που έχουν ασχοληθεί με το αντικείμενο. Δεν είναι εύκολη η ασθένεια θαλασσεμία, δεν είναι εύκολη ούτε στην καθημερινότητα ενός θαλασσεμικού, αλλά ούτε στην αντιμετώπιση της στην ιατρική. Ναι. Άρα, χρειάζεται αρκετή εμπειρία. Έχουμε αρκετή εμπειρία. Χρειάζεται και συνεργασία με διάφορους, η δημιουργία μιας πολυθεματικής ομάδας, η οποία θα μπορεί να έχει ποιοτικότερη μισή. Σε σχέση με την επάρκεια αίματος και με τις θεραπείες που απαιτούνται, στην περίοδο της πανδημίας που είμαστε, υπάρχει κάποιο θέμα. Διότι βλέπουμε και τις ανακοινώσεις συνεχώς για ανάγκες αίματος κτλ. Για Σαγκάρη, από το 2017 που είχαν ενοποιηθεί οι υπηρεσίες του Κέντρου Αίματος, περάσαμε μια περίοδο του μέλητος, στην οποία δεν αντιμετωπίζαμε ιδιαίτερα προβλήματα. Με την πανδημία, ήρθαμε πολλές φορές στο παρακάτι, στο να γίνονται αναβολές μεταγγίσεων ή να έχουμε πρόβλημα με την επαρκή αίματος. Ναι. Ευτυχώς, η πολύ καλή δουλειά, οφείλω να το ομολογήσω, η πολύ καλή δουλειά του Κέντρου Αίματος, σε συνεννόηση πάντα και μαζί μας και με τα προγράμματα τα οποία ο αντιανεμικός τρέχει και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και με εκδόσεις που έχουμε και με την γενικότερη στήριξη, μέχρι τώρα έχουμε καταφέρει να μην υπάρξουν εκτός από μεμονωμένες περιπτώσεις αναβολών. Το θέμα είναι ότι τώρα που ξαναξεκινούν, αν θέλετε, και τα χειρουργεία σε πλήρη ταχύτητα, φαίνεται ότι ενώ έχουμε επάρκεια, έχουμε τις ποσότητες τις οποίες χρειαζόμασταν, υπάρχουν αυτή τη στιγμή αυξημένες ανάγκες. Ναι. Κάτι που είναι λίγο παράξενο και πάλι μας φέρνει σε μια δύσκολη θέση. Είμαι σίγουρος όμως ότι θα το αντιμετωπίσουμε. Είναι πραγματικά συγκινητική η ανταπόκριση του Κύπρου πολίτη και του αιμοδότη. Θεωρώ ότι είμαστε από τις πρώτες χώρες, πρέπει να ξέρετε, στην αιμοδοσία και στους δότες του μυελού των οστών. Ναι. Και είναι προς τιμή μας αυτό. Προς τιμή. Βλέπουμε θεωρώ ότι θα το ξεπεράσουμε. Ισχυρή ανταπόκριση από τον κόσμο, είναι γεγονός. Και έτσι για να κλείσουμε, αν και αναφερθήκατε σε κάποιες, ποιες είναι οι μεγαλύτερες προκλήσεις που έχετε να αντιμετωπίσετε ως άτομα με θαλασσεμία στην Κύπρο.
Θα έλεγα ότι έχουμε ξεπεράσει αρκετούς κοπέλους σε αυτήν την πορεία. Μια δύσκολη πορεία, κύριε Τσανγκάρη. Είναι μια ασθένεια με την οποία παλεύεις καθημερινά. Ναι. Έχουμε ξεπεράσει αρκετά από τα προβλήματα. Την κοινωνική ένταξη που ήταν πολύ μεγάλο θέμα τη δεκαετία του 80-90. Ναι, ναι. Την πρόσβαση στην αγορά εργασίας, την εξασφάλιση φαρμάκων, αίματος. Νομίζω ότι τουλάχιστον αυτό με το θέμα της κοινωνικής ένταξης, νομίζω ότι πλέον σιγά, δεν σιγά, υπάρχει έχει, κανένα έχουμε ύφνος, καταφέρει να ξεφύγουμε από αυτό. Ρατσισμού, έτσι. Ναι. Θα το θέσω έτσι. Αν και πολύ παράξενο, θα σας φανεί παράξενο, αλλά υπάρχουν μεμονεσμένες περιπτώσεις που έρχονται κοντά μας που ακόμα αντιμετωπίζουμε κάποια θέματα. Ναι, είναι παράξενο αυτό για το 2021. Θεωρώ ότι η μεγαλύτερη πρόκληση αυτή τη στιγμή είναι η παροχή σωστών υπηρεσιών υγείας στα άτομα με θαλασσεμία. Έχουμε μεγαλώσει. Παλιά τα παιδιά με θαλασσεμία δυστυχώς χάνονταν νωρίς. Σήμερα είμαστε μεγάλοι, έχουμε τις οικογένειες μας, τα παιδιά μας και σκοπεύουμε να ζήσουμε όσο ένας φυσιολογικός άνθρωπος. Ναι. Σε αυτή την προσπάθεια χρειάζεται ποιοτική αντιμετώπιση, ποιοτικές υπηρεσίες υγείας. Χρειάζονται πολυθεματικές ομάδες, χρειάζεται ο έγκαιρος εντοπισμός προβλημάτων και οι σωστές ρυθμίσεις της θεραπείας. Και ευελιξία πάνω απ' όλα από το σύστημα. Και όταν λέω ευελιξία, εννοώ αυτό το οποίο αναφέρθηκαμε και προηγουμένως για ένα φάρμακο π.χ. το οποίο εξελίχθηκε και εγκρίθηκε το 2020 και ακόμα το περιμένουμε να ενταχθεί στο ΓΕΣΥ το 2021. Μάλιστα. Και ελπίζουμε ότι θα ενταχθεί γιατί θα πάμε να μιλούμε το 2022, να βρεθούμε ξανά εδώ και να συζητούμε ακόμα για εκείνο το φάρμακο το οποίο δεν εντάχθηκε. Έτσι ακριβώς, κύριε. Αυτά είχαμε. Δεν ξέρω έτσι για κλείσιμο τι θα θέλατε να πείτε. Νομίζω για το ΓΕΣΥ, αλλά να δώσετε έτσι ένα μήνυμα τουλάχιστον να ξέρουμε τι μας περιμένει. Εγώ θα έλεγα ότι σε σχέση με το ΓΕΣΥ πρέπει να πάμε 3 χρόνια πίσω. Για να μπορέσουμε να μιλήσουμε για το ΓΕΣΥ και να κάνουμε έτσι μια πρώτη, αν θέλετε, αξιολόγηση, πρέπει να πάμε 3 χρόνια πίσω. Είναι γεγονός. Αυτό το ξεχνάμε και είναι ο σημαντικότερος παραλληλισμός που μπορούμε να κάνουμε για να αντιληφθεί ο καθένας τι εστίγεσαι. Μάλιστα. Δυστυχώς, το θεωρώ είναι πλεονέκτημα. Βρίσκουμε τα λάθη, τα αντοπίζουμε, προσπαθούμε να βρούμε λύσεις και αυτό πρέπει να κάνουμε. Και είναι δουλειά μας και ως συνδέσμοι ασθενών και ως οργανισμός ασφάλισης υγείας. Αλλά πρέπει να επιστρέψουμε λίγο τη μνήμη μας το 2017-2018 πρόγεση. Ναι. Και να σας θέσω εγώ ένα ερώτημα. Σκεφτήκατε που θα ήμασταν την περίοδο της πανδημίας χωρίς γενικό σύστημα υγείας? Χωρίς γιατί. Χωρίς προσωπικό γιατρό, χωρίς διεκπαιρέωση, χωρίς ηλεκτρονικό φάκελο, χωρίς λογισμικό. Είναι μια κατάσταση άναρχης, την οποία πιθανόν να ξεχνούμε σήμερα. Και αλλά να το θεωρούμε δεδομένο. Θεωρούμε δεδομένο. Ξεχάσαμε για παράδειγμα και χτίζω πάνω σε αυτό που είπατε έτσι για κλείσιμο ότι για να πάμε ας πούμε για γενικές αναλύσεις που είναι ένας συνηθής έλεγχος χρειαζόμασταν 80 και 100 ευρώ τουλάχιστον, ενώ με το ΓΕΣΥ το κάνουμε με πολύ πιο λίγα, με 6 ευρώ, με 8 ευρώ, δεν ξέρω με πόσα. Μια σταθερή συνεισφορά, πληρώνουμε, είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι δεν είναι δωρεάν, είναι ένα σύστημα το οποίο πληρώνουμε, αλλά το πληρώνουμε όποτε σταδιακά, όσο μπορούμε, για να το έχουμε αναλογικά ο καθένας με τα εισοδήματα του. Για να το έχουμε όταν το χρειαζόμαστε. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Μιλτιάδους, για τη συζήτηση έτσι την ωραία. Και δώσατε και έτσι πολλές πληροφορίες και για τον κόσμο και για το ΓΕΣΥ, αλλά και για το πώς το περιμένουμε αυτό το ΓΕΣΥ να είναι τα επόμενα χρόνια βελτιωμένο και με αυξημένες υπηρεσίες. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυρίες και κύριοι, αυτά είχαμε για σας. Ξανά μαζί την ερχόμενη Τετάρτη εδώ στο παρασκήνιο. Να είστε καλά.